Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, είστε όλοι καλά? Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Πάντα θα το λέω αυτό, πάντα θα ξεκινάω με. Ίσως κάποιοι θα πούνε μια μέρα, ρε φίλε, ξεκίνα και πες και κάτι άλλο. Όχι, δεν αλλάζω. Θέλω να, ακόμα και αν δεν είστε καλά, ρε παιδιά, γράφτε μου από κάτω, δεν είμαι καλά. Και εγώ θα σας φτιάξω τη διάθεση. Θα πω καμιά μαλακία, θα σας γράψω κάτι το οποίο θα σας φτιάξει τη διάθεση. Μπορώ να σας φτιάξω και ένα ανεκδοτάκι, να σας στείλω και ένα ανεκδοτό να σας φτιάξω τη διάθεση. Λοιπόν, πάντα θα το λέω, ελπίζω να είστε καλά. Σαν να σας έχω απέναντί μου και να έχουμε ζωντανή επαφή face to face. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βίντεο που κάνω και είναι unboxing. Unboxing βίντεο. Ναι. Λοιπόν, unboxing. Δεν θα πω τι είναι, θα σας το δείξω στην πορεία. Είναι αυτό εδώ. Μου ήρθε η ειδοποίηση σήμερα από το courier της DHL για ένα κουτί που ήρθε από τη Γερμανία. Εγώ φυσικά, εγώ ξέρω τι έχει, εννοείται έτσι. Το ανοίγω τώρα όπως βλέπετε. Τώρα το ανοίγω, εδώ μπροστά σας. Ξέρω τι έχει, εννοείται μέσα. Δεν θέλω, θέλω να έχω την έκπληξη να το δω από κοντά. Αυτό που ήρθε σήμερα. Άντε ρε, παλιό ψαλίδι. Αχ, Παναγία μου. Αχ, Παναγία μου. Κάντε λίγο υπομονή και εγώ κάνω υπομονή. Εδώ, λίγο χαμιέται η ταινία. Θα την καταφέρουμε όμως. Οκ, πάμε. Το ανοίξαμε, το σκίσαμε. Αφήνω την ψαλιδούμπα. Για να δούμε. Αυτό εδώ ανοίγουμε σιγά. Ανοίγει το κουτί. Εδώ είμαστε. Βγάζουμε ένα χαρτόνι από εδώ. Να οι φούσκες οι οποίες φροντίζουν για την προστασία της παραγγελίας ενός μποξετακίου για την ακρίβεια. Αφήνω το κουτί στο χάρτινο κάτω. Εδώ είμαστε, είναι ένα κουτί εδώ. Τι να έχει άραγε μέσα. Βγάζω τις φούσκες, οι απαραίτητες φούσκες χοντρές, πολύ ωραίο packaging, πραγματικά. Γι' αυτό και αυτή την εταιρεία την εμπιστεύομαι και ψωνίζω από εκεί. Είναι μια εταιρεία η οποία επί το πλείστον, να σας αποκαλύψω ένα πράγμα μόνο, είναι μια εταιρεία που βγάζει κασέτες. Βγάζει κασέτες. Η εταιρεία ονομάζεται Darkness Sal Rise από την Γερμανία. Έτσι. Έχει και ένα αυτοκόλλητο δώρο μέσα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το βλέπετε. Only tape is real. Φοβερό. Φοβερό. Εδώ είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη. Κάποια flyers εδώ πέρα. Διαφημιστικά. Περισσότερα είναι Death Black. Γιατί η εταιρεία αυτή έχει μία τάση προς εκείνο τον ήχο. Ωραία, τα είδαμε αυτά. Και πάμε να δούμε τώρα κατευθείαν να ανοίξω για να βγάλω αυτό που κρύβεται μέσα από τις φουσκίτσες. Για πάμε να δούμε τις φουσκίτσες αυτές στο πρώτο unboxing του φίλου σας του Γιώργου από το Stonebringer TV. Λοιπόν, άνοιξα και τις δεύτερες φουσκίτσες για να δω, για να βγάλω το κουτί. Να σκίσω εδώ στη γωνία λίγο με το ψαλίδι για να ανοίξει καλύτερα. Οκ, το ανοίξαμε από εδώ, το ανοίξαμε και από εκεί για να δούμε. Το χαμηλώνω για να μην φαίνεται, για να το δούμε όλοι μαζί. Και πάμε κατευθείαν να δούμε ένα μποξέτ το οποίο ονομάζεται Trapped in Lunatic Possession. Παγιδευμένος σε lunatic, παρανοϊκή κατοχή. Κατοχή εννοεί, το possession εννοεί κατοχή από ένα πνεύμα, ένα κακό πνεύμα. Αυτό σημαίνει η λέξη possession, κατοχή, έτσι. Λοιπόν, και είναι το μποξέτ με 9 κασέτες, παρακαλώ, των Distraction. Εδώ είμαστε. Το βλέπετε, ένα θεόβαρο κουτί, ένα τρομερό κουτί. Το είδατε. Darkness Sal Rise η εταιρεία, είναι η νούμερο 161 κυκλοφορία της και έχει τα εξής πραγματάκια μέσα. Πρώτα απ' όλα, ας το ανοίξω και πριν σας πω τι έχει, ας το ανοίξω να σας δείξω ακριβώς. Ανοίγει το κουτί, είναι αυτό εδώ. Έτσι. Και από μέσα έχει ένα ανιστό αράχνης. Το βλέπετε? Τρομερό αυτό. Μου άρεσε πολύ. Μέσα δε
Έχει, πάμε στα πιο εσώτερα τέλος πάντων. Έχει ένα τρομερό, τρομερό, τρομερό Παναγία Βόηθα, που λέμε και εμείς οι χριστιανοί, οι πολυπιστοί, αρχίδια. Λοιπόν, μέσα έχει ένα τρομερό βιβλίο των Distraction. Το βλέπετε? Βιβλίο, κοιτάξτε. Χοντρό εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. Distraction, Trapped in Lunatic Possession, 1984-1990. Μέχρι εκεί είναι το box set αυτό με τις κασέτες. Βιβλίο με την ιστορία τους, στα αγγλικά. Φωτογραφίες απίστευτες. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, ένα τρομερό πράγμα. Το βλέπω μαζί σας πρώτη φορά, έτσι δεν το έχω δει εγώ. Εδώ είμαστε πάλι. Να το. Το βιβλίο. Και συνεχίζουμε. Δυνατά και γερά. Ραυτό Distraction. Ένα patch. Back patch περισσότερο γιατί είναι μεγάλο. Το βλέπετε? Ραυτό Distraction. Εδώ. Ωραία. Το αφήνουμε και αυτό. Μετά. Flag Distraction. Flag. Λάβαρο ή σημαία, όπως θέλετε, με τη σύνθεση της μπάντας. Εδώ. Εδώ. Distraction. Βλέπετε. Εδώ. Λάβαρο. Τρομερό. Έχει γίνει απίστευτη δουλειά. Μόλις είδα το box set αυτό, έπαθα μεγάλη πλάκα. Όταν το είδα και είδα τι περιέχει μέσα. Αλλά τελικά είναι λίγο αυτό που είδα στην οθόνη συγκρινόμενο με αυτό που βλέπω στην πραγματικότητα. Είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είδα στην οθόνη. Μετά έχει ένα patch ραυτό αυτό εδώ, το Distraction, εδώ πέρα που βλέπετε, και άλλο ένα Distraction ραυτό αυτό εδώ, δεύτερο. Μετά συνεχίζουμε. Δύο αφίσες μεγάλες, τρεις μάλλον, να δω, παραπάνω όχι, ζόλτο, τέσσερις αφίσες Distraction, εδώ, έγχρωμες. Το certificate, ότι συγχαρητήρια, έχεις ένα από τα 1000 κομμάτια, εσύ έχεις τον αριθμό 926, εδώ είμαστε, να το. Και πάμε τώρα σε αυτό, στο ζουμί ολόκληρο. Στις κασέτες που έχει μέσα. Και πάμε. Eternal Devastation κασέτα. Ένα. Bestial Invasion of Hell Demo. Δύο. Infernal Overkill. Τρία. Sentence of Death. Τέσσερα. Release from Agony, 5. Live Without Sense, 6. Matt Butcher, 7. Τρέλα, έτσι. Dynamo Live 1987, Live Ruins, 8. Και η ένατη κασέτα, μιλάμε για 9 κασέτες τώρα, εδώ είμαστε, Cracked Brain, το μοναδικό χωρίς το Σκμίερ κιόλας, το Marcel Sirmer, αυτό. 9 κασέτες και στο τέλος, σου λέει, φίλε μου, πάρε και μια για τη ζώνη σου πόρπη ή αν θέλεις ραυτό, ή αν θέλεις καρφίτσα ή αν θέλεις βάλω στη ζώνη σου Distraction. Το βλέπετε? Τρομερό. Τρομερό. Φοβερό κουτί, έχει μέσα αφρολέξ, μέσα κανονικά, για μαλακό μάλλον σφουγγάρο κατάσταση είναι, τετραγωνιζέ για να απορροφάει τους κραδασμούς, να μην σπάσουν οι κασέτες. Τρομερή δουλειά, 9 κασέτες, ένα μεταγιό, μια καρφίτσα μάλλον, η οποία είναι μεγάλη και γίνεται και εκτός από καρφίτσα μπορεί να τη βάλεις και σε μια ζώνη αν έχεις. Μια ζώνη που έχει δερμάτινη πόρπη στην άκρη. Δηλαδή υπάρχει λίγο ύφασμα και μπορεί να την κολλήσει εκεί. Τέσσερις αφίσες Distraction, τρομερές εποχής. Εδώ. Το
οι αφίσες. Το certificate, το αποδεικτικό ότι έχεις ένα από τα 1000 κομμάτια που είχαν βγει τότε, τα δύο γραφτά, Beast Elevation of Hell και τώρα αυτό για τη συλλογή αυτή, είναι τώρα αυτό της συλλογής, ο τίτλος συλλογής, το flag, εδώ πέρα που σας έδειξα πριν, τώρα αυτό, αυτό το τεράστιο ραφτό το οποίο είναι εδώ, να το βάλω μέσα κανονικά, εδώ, ένα card postal με τις κασέτες, από τη μία μεριά διαφημίζει Dimmu Borgir και από την άλλη το κουτί αυτό που σας έδειξα μόλις μέσα, και αυτό το τρομερό βιβλίο, το τρομερό, το χοντρό βιβλίο με πόσες σελίδες μέσα, να δω τις σελίδες, να σας πω μισό λεπτάκι, επιτρέψτε μου, 194 σελίδες, η ιστορία τους με φωτογραφίες και όλα αυτά εδώ μέσα, και το καπάκι για να το ξανακλείσουμε εδώ. Distraction, εταιρεία label Darkness All Rise, 9 κασέτες 1984-1990. Αυτό ήταν το unboxing, το πρώτο που έχω κάνει ποτέ, αλλά με τον καλύτερο τρόπο νομίζω ξεκίνησε το πρώτο unboxing που έγινε, γιατί αυτό το κουτί νομίζω ότι κάποιοι από εσάς ήδη θα μου στείλετε όταν το δείτε μηνύματα να μου ερωτήσετε τι στο διάλογο, πώς το βρίσκω, τι το κάνω, τι το ράνω, έτσι, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι για όσους είναι εκεί πέρα έξω και είναι maniacs των distraction και κασετάκιδες, θα έχουν πάθει ήδη μεγάλη πλάκα και θα σου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, αυτό είναι. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.